Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το σημερινό θέμα είναι Θράκη 98, δηλαδή η εμπορική έκθεση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο στην Ροδόπη, γύρω στα τέλη του Μαΐου. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με τρεις εκπροσώπους. Οι δύο είναι των επιμελητηρίων και ο ένας είναι του Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών. Καλεσμένος είναι ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στην μέση είναι ο κύριος Κώστας Λιούρτας, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Και δίπλα μου είναι ο κύριος Νίκος Βουγιουκλής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνιών. Σας καλωσορίζω και τους τρεις και ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να διαθέσετε λίγο χρόνο από τον πολύτιμο προσωπικό σας χρόνο. Θέλω να αρχίσω με εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Έχω έναν δεσμό συναισθηματικό με την Θράκη τώρα 98, εγώ με την Θράκη 92 και θα σας τον θυμίσω. Το 91, κάπου στα μέσα του χειμώνα ή την αρχή της Άνοιξης, έχοντας την διεύθυνση του παρατηρητή της Θράκης, πήρα την πρώτη είδηση τότε ότι ετοιμάζεται μία κατά έτος έκθεση εμπορική. Και ήταν το πρώτο δημοσίευμα που είχε κάνει. Η έκθεση βέβαια ξεκίνησε το 1992, δεν ξέρω αν θυμόσαστε. Αυτό το περιστατικό λοιπόν μου δίνει την αφετηρία να ξεκινήσω από εσάς. Η έκθεση αυτή πότε ξεκινάει? Το 1992. Είναι η 7η διοργάνωση που γίνεται τώρα. Τώρα είναι η 7η διοργάνωση. Μάλιστα. Επομένως από το 1992 πρέπει να πούμε. Από το 1992. Μιλήσαμε το 1991, ήταν στην περίοδο της διοργάνωσης και των σχεδιασμών τότε. Η τωρινή έκθεση, η έκθεση Θράκη 98, πότε θα ξεκινήσει και πόσο θα διαρκέσει? Καταρχήν, την πρόσκληση να πω καλησπέρα στους τηλεθεατές, φίλους, και να πω ότι η έκθεση αυτή που διοργανώνεται για 7η φορά στη Κομωτινή, που είναι η Θράκη 98, είναι η έκθεση της Θράκης, πανελλήνια έκθεση, για φέτος έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει από τις 27-31 Μαΐου. 27 τι μέρα είναι? 27 συνήθως αρχίζει Τετάρτη και τελειώνει Σαββατοκύριακο, την Κυριακή. Μάλιστα. Κύριε Λιούρτα, εσείς έχετε την ευθύνη να εκπροσωπείτε εδώ πέρα το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Διάβασα, όπως και του άλλου επιμελητήριου, μία ανακοίνωση που προσδιόριζε ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο τα μέλη σας θα έπρεπε να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση αυτή μέχρι τις 22 Απριλίου. Επομένως, μιλάμε με δεδομένα σαφή. Υπάρχουν δηλώσεις από τα μέλη του επιμελητηρίου? Καλησπέρα σας καταρχήν, κύριε Παπουτσή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να σας πω γύρω από αυτό το θέμα ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να, σαν το επιμελητήριο, το επαγγελματικό και το βιοτεχνικό, πήραμε ένα αρκετά μεγάλο χώρο για να ενισχύσουμε και την έκθεση, αλλά να μπορέσουμε να προβάλλουμε και τα μέλη του επιμελητήριου μας. Πήραμε γύρω στα 150 τετραγωνικά ένα χώρο και αυτόν τον χώρο προσπαθήσαμε να τον καλύψουμε με μέλη από τις παραγωγικές τάξεις του επιμελητήριου μας, το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα, δεν πληρώθηκε ο σκοπός και ο στόχος που είχαμε. Βέβαια, καιρό έχουμε μπροστά μας. Είχαμε το Τετάρτο, τώρα θα το παρατείνετε. Θα το παρατείνουμε λιγάκι και με προσωπικές επαφές με τον καθένα πιστεύω ότι θα κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο χώρο της Θράκης. Μέχρι σήμερα δηλαδή ο αριθμός αυτών που έχουν δηλώσει δεν σας ικανοποιεί? Κοιτάξτε τώρα, εμείς λέμε θα είναι από ένα τετραγωνικό έως 4 τετραγωνικά. Πρέπει να μπορέσουμε να διαθέσουμε γύρω στα 80 τετραγωνικά. Γιατί και διαδρόμους και γραφεία και ξέρω. 80 τετραγωνικά πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 30 εκθέτες, που πιστεύω ότι θα τους βρούμε. Τώρα άρχισε να φαίνεται το ενδιαφέρον πιο άμεσα για την έκθεση. Τώρα καταλάβανε πολύ ότι πλέον ίσως θα πάμε. Ίσως είναι ζήτημα προβολής. Λίγο θέλω, κύριε Βουγιουκλή, να σταθούμε στον σκοπό που έχει αυτή η συγκεκριμένη έκθεση.
Και εγώ θα ήθελα να καλησπερίσω, να πω χρόνια πολλά κιόλας για τις ημέρες που πέρασαν. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλλουμε κυρίως τα προϊόντα της περιοχής μας και γενικότερα της περιοχής της Θράκης πανελληνίως. Βεβαίως αυτό, το πόσο αυτό έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα 7 χρόνια που ανέφερε προηγουμένως και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, δεν μπορώ να το ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτός ο στόχος και αυτό πρέπει όλοι να στοχεύουμε, να προβάλλουμε τα προϊόντα μας πανελληνίως και αν μπορούμε και διεθνώς. Υπήρξε περίπτωση που να έχουμε εκθέτες από άλλες χώρες? Βεβαίως. Στο διάστημα των 7 ετών. Βεβαίως, κάθε χρόνο και ειδικά τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια να έρθουν να προσελκυστούν και να έρθουν στην, κυρίως από βαλκανικές χώρες, εκθέτες και περισσότερο να έρθουν επιμελητήρια, τα οποία επιμελητήρια ήταν από τις διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας και είχαν μια παρουσία. Βέβαια αυτό ήταν μια απλή παρουσία, και περισσότερο ήταν από πρωτοβουλία κυρίως των εδώ επιμελητηρίων που φρόντισαν να έχουν επαφές μαζί τους για να τους φέρουν. Να υπογραμμίσουμε για τους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή δείχνουμε πλάνα από παλιότερες εκθέσεις. Ο Παπαδημητρίου, ο κύριος Λιούρτας, είπε ότι ο αριθμός αυτών που έχουν δηλώσει συμμετοχή δεν είναι. Πλην όμως εξέφρασε και μια ελπίδα ότι μέχρι να έρθει η ώρα θα υπάρξει ενδεχομένως συμμετοχή κι άλλων. Το δικό σας επιμελητήριο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, σε ποια φάση βρίσκεται? Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Λιούρτας αναφέρθηκε στην προσπάθεια του επιμελητηρίου προκειμένου να συμμετάσχουν στο περίπτερο το οποίο το ίδιο επιμελητήριο έχει κάνει. Ναι, ναι. Η κατάσταση βεβαίως στη γενικότερη της αυτής, η οποία έκθεση διαχειρίζεται η ΕΛΕΞΠΟ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει καλυφθεί όλος ο χώρος από τις πληροφορίες σημερινές που έχω. Απλούστατα, στο επιμελητήριο γίνονται προσπάθειες μέχρι και την τελευταία στιγμή να συμμετάσχουν και πιστεύω ότι τελικώς ο χώρος αυτός θα καλυφθεί. Όσον αφορά το επιμελητήριό μας, και το δικό μας προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια αυτή που γίνεται με την έκθεση, πήρε και το δικό μας το επιμελητήριο ένα χώρο. Θα εκθέσουμε προϊόντα, θα εκθέσουμε τις επιχειρήσεις με προσπέκτους, φυλάδια, διαφημίσουν το υλικό τους, να περάσουν μέσα στους πίνακες, στους καταλόγους που βγάζει η ΕΛΕΞΠΟ και θα τις προβάλλουμε με άλλον τρόπο, όχι με τα προϊόντα τους, αλλά με διαφημιστικό υλικό. Είναι αρκετός χώρος και ο δικός μας είναι γύρω στα 70 τετραγωνικά μέτρα. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον γύρω στις 60 επιχειρήσεις, νομίζω. Δηλαδή έχουν δηλώσει συμμετοχή και αυτοί περιλαμβάνονται φυσικά στο φυλάδιο το οποίο εκδίδει κατά την περίοδο και δηλαδή το κυκλοφορεί η έκθεση. Ναι. Θα κάνετε εσείς μία προβολή των επιχειρήσεων με τα προϊόντα που έχει κάθε μία, με τις κατασκευές, ναι. Αν έχετε τέτοια πράγματα. Και μία προβολή γενικότερη με τη βιομηχανική περιοχή, αυτά διάφορα, αυτά που αφορούν τις επιχειρήσεις μας. Τώρα, οι άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο το εμπορικό και βιομηχανικό, τα μέλη δηλαδή του επιμελητήριου, έχουν τη δυνατότητα να έχουν και αυτόνομη παρουσία στην έκθεση? Βεβαίως. Έχουν και πολλές επιχειρήσεις, όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτή τη φορά, θα συμμετάσχουν. Πλην όμως, δεν είναι άσχημο να συμμετάσχουν και με άλλο υλικό, διαφορετική προβολή του επιμελητηρίου. Μάλιστα. Σίγουρα θα συμμετάσχουν. Αυτό δεν αποδυναμώνει την παρουσία των επιχειρήσεων, ναι, στην έκθεση. Βλέπουμε πάλι πλάνα από την έκθεση, από παλιότερες χρονίες. Εσείς, κύριε Λιούρτα, έχετε μέλη τα οποία θα έχουν μια αυτόνομη συμμετοχή? Ναι, πάρα πολλά. Πάρα πολλά πηγαίνουν μόνοι τους. Πηγαίνουν στην έκθεση, στείλουν το περίπτερό τους, μόνοι τους σαν επιχειρήσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε μόνοι τους και να πάρουν ένα περίπτερο, γιατί το περίπτερο στοιχίζει κάποια αρκετά λεφτά. Και ένα μικρό, το πιο μικρό δηλαδή που διαθέτει η ΕΛΕΞΠΟ γύρω στα 9 τετραγωνικά, τίποτα να μην βγει, θα βγει 600-700 χιλιάδες. Και καταλαβαίνετε, οι επιχειρήσεις, οι τεχνίες, οι μικρές δεν είναι δυνατόν να δίνουν τέτοια ποσά για να πάρουν ένα τέτοιο χώρο σε 4-5 μέρες που κρατάει η Θράκη.
η έκθεση της Θράκης. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να πάρουμε, είχαμε προϋπολογίσει αυτά τα λεφτά, να πάρουμε ένα μεγάλο περίπτερο για να βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους, έστω και με μικρό χώρο να πάρουν μέσα στην έκθεση. Πέρα βέβαια από αυτό, όποιοι πάρουν μέρος, καλώς καμωμένα, από εκεί και πέρα θα βγάλουμε έναν κατάλογο στο οποίο θα περιλάβουμε όλα τα μέλη μας μέσα, 4.500 μέλη που έχουμε, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι βιοτέχνης, είτε είναι έμπορας. Και με αποτέλεσμα αυτό θα το μοιράσουμε και η σκέψη μας είναι, και το βγάζουμε σε ένα πολύ ωραίο έτσι, φυλάδιο, να το μοιράσουμε στην Κομωτινή, και η σκέψη μας είναι να πάμε και στην έκθεση της Υπήρου που γίνεται τον Ιούνιο. Είναι ένα άλλο θέμα. Μαζί με αυτό το υλικό δηλαδή, ναι, το χρησιμοποιήσουμε και εκεί. Είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο θα μπούμε παρακάτω. Αναφερθήκατε σε κάποια χρήματα τα οποία θα πληρώσουν οι εκθέτες που αυτοτελώς θα έρθουν στην έκθεση. Θέλω, κύριε Βουγιουκλή, αν είναι θέμα που αφορά και εσάς, να το καταστήσουμε σαφέστερο αυτό, ώστε οι άνθρωποι που μας ακούν να ξέρουν. Και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένος χώρος που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας επιχείρησης, μιας βιοτεχνίας. Έτσι. Πόσο θα πληρωθεί? Κοιτάξτε, το τετραγωνικό περίπου κοστίζει 20.000. Περίπου μαζί με το ΦΠΑ και τα λοιπά πάει γύρω στους 23.000 το τετραγωνικό. Ένα τετραγωνικό, 23.000. Επομένως, το λιγότερο όμως που μπορεί να πάρει ένα περίπτερο είναι 9 τετραγωνικά, δηλαδή 3x3, ας πούμε, ένα μικρός χώρος, ας πούμε, μπορεί να πάρει μια επιχείρηση. Ο πιο ελάχιστος χώρος είναι αυτός. Μόνη της επιχείρηση, αλλά, αλλά συνήθως είναι 12. Συνήθως είναι 12 τετραγωνικά. Εσείς και ναι. Υπάρχει βέβαια και ο υπαίθριος χώρος, ο οποίος είναι φτηνότερος, και αυτό είναι περισσότερο για αυτοί που έχουν γεωργικά μηχανήματα, που έχουν κάποια ογκώδη προϊόντα, τα οποία μπορούν να εκθεθούν και σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο. Διάφορα μηχανήματα, καθώς επίσης και διάφορες κατασκευές. Έχουμε δει ξύλο κατασκευές και τέτοια πράγματα. Ναι. Παλιότερα θυμάμαι, δεν ξέρω, πέρσι δεν είχα την ευκαιρία να έρθω στην έκθεση, παλιότερα θυμάμαι και σκάφη και λοιπά υπήρχε. Ναι, ναι, και αυτοκίνητα ακόμη. Κύριε Παπαδημητρίου, έχετε εμπειρία από την έκθεση, έτσι, μια επιχείρηση, μια βιοτεχνία, για να καλύψει τις ανάγκες της, πόσα τετραγωνικά χρειάζεται? Είπαμε ότι από 12 τετραγωνικά είναι ο το ελάχιστο. Μια επιχείρηση που θέλει, μια επιχείρηση που θέλει να κάνει μια σοβαρή παρουσία. Μπορεί να πάει στα 30, να πάει στα 40 μέτρα, στα 20 μέτρα. Και θα πληρώσει 23. 23.000 το κάθε τετραγωνικό. Υπάρχει μια τιμολόγηση βέβαια ανάλογα με τη θέση και με το αυτό που έχει, αν είναι γωνιακό, αν είναι μέσα, αν είναι από δύο όψεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει να αντιμετωπίσει ένα, θα το συζητήσουμε πιστεύω στη συνέχεια, έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό κόστος, το οποίο λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη, διότι και οι εκθέσεις πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Και στο τέλος γίνεται ένας απολογισμός στον κάθε έναν που συμμετέχει εκεί, κατά πόσο βοηθήθηκε ή δεν βοηθήθηκε, κέρδισε ή δεν κέρδισε από αυτή την παρουσία. Ναι, είναι μια ενότητα, είναι μια ενότητα θα που θα την να πούμε, να αναλύσουμε. Θα την πούμε, έχουμε ώρα, έχουμε και... Και δεν είναι μονάχα βέβαια τα έξοδα της ενοικίασης του χώρου. Υπάρχουν έκθεση, και άλλα έξοδα. Υπάρχουν άλλα έξοδα, είναι η προβολή, είναι το στήσιμο, είναι... Να σταθούμε λίγο στο θέμα της διοργάνωσης. Την ευθύνη μέχρι τώρα την έχει η Χέλεξπο Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Βουγιουκλή? Ναι, ακριβώς. Την ευθύνη μέχρι τώρα την έχει αποκλειστικά η Χέλεξπο, ασχέτως αν έχει πάρει και γνώμες γενικά για την οργάνωση από κάποιες επιτροπές που γίνεται στην περιφέρεια κάθε χρόνο. Αυτές οι επιτροπές παίζουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Τελείως συμβουλευτικό ρόλο, δεν παίρνουν καθόλου καθοριστικό ρόλο, διότι μπορώ να πω ότι όσες προτάσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτές τις επιτροπές, ελάχιστες έχουν υλοποιηθεί, και αν είχαν υλοποιηθεί βεβαίως θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα της έκθεσης. Πιστεύω όμως ότι, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα να το πούμε τώρα, ότι τώρα με το όπως πάει για ιδιωτικοποίηση πρώτον η Χέλεξπο, και δεύτερον ότι ετοιμάζεται και μια αστική αναπτυξιακή εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία θα διαχειρίζεται πλέον την έκθεση Θράκη 98,
διειδίων πόρων. Η οποία θα έχει έδρα την Κομωτινή. Η οποία θα έχει έδρα την Κομωτινή, είναι της περιφέρειας, θα είναι η περιφέρεια, θα είναι ο Δήμος Κομωτινής, θα είναι η Ομαρχία, θα είναι τα επιμελητήρια, θα είναι ο Σύνδεσμος, θα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Θα είναι άλλοι φορείς. Θα φύγει πλέον η Χελεξπό. Μπορεί να υπάρχει στην αρχή, σε πρώτη φάση, αλλά τελικά θα φύγει η Χελεξπό, θα είναι ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Και οι πόροι τώρα τη είχε λέξει στα χέρια τη και έκανε την πολιτική τη, θα έρθουν σε αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία και η οποία αναπτυξιακή εταιρεία πλέον θα πάρει τις τύχες αυτής της έκθεσης στα χέρια της. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημητρίου, είχε λέξει κάνει τη διοργάνωση, έτσι. Ποια είναι τα τιμήματα στα οποία, ας πούμε, εξοδεύεται, τι πληρώνει για να κάνει τη διοργάνωση πέρα της διακίνησης του προσωπικού, μιας υποτυπώδους θα έλεγα προβολής, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαβάσει τίποτα για την έκθεση τη δική μας Θράκη 98. Τι έξοδα άλλα είναι που ξοδεύει, που καταναλύσκει η Χελεξπό? Ακριβώς προηγουμένως είπε ο κ. Βουγιουκλής ότι η ανάμειξη των φορέων στη διοργάνωση και πολύ περισσότερο στα οικονομικά στη διαχείριση δεν υπάρχει. Δεν συμμετέχουμε εμείς, ούτε γνωρίζουμε τα οικονομικά, ούτε αυτά. Πιστεύω και αυτό έτσι πρέπει να είναι, ότι η ΕΛΕΞΠΟ δεν αποκομίζει κέρδη από τη διοργάνωση. Αυτά που πληρώνετε εσείς, αυτά που οι εκθέτες, ποιος θα τα πάρει? Καταναλύσκονται, πηγαίνουν στη διαφήμιση, πηγαίνουν στα φυλάδια τα οποία εκδίδονται οπουδήποτε χρειαστεί. Εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι. Πλην όμως, εμείς έχουμε μία άποψη και στο θέμα το διαχειριστικό, ότι σε ποιους στόχους, για ποιους στόχους θα διατεθούν αυτά τα όποια κονδύλια, όποιοι πόροι έρχονται από την ενοικίαση των χώρων. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει... Έχετε μία άποψη σε περίπτωση που αναλάβετε... Απλούστατα, ναι, βεβαίως, όταν αναλάβουμε εμείς θα πρέπει να μπούμε βέβαια με τη σειρά στο θέμα αυτό, αλλά σίγουρα πιστεύουμε ότι το βάρος δεν πέφτει, δεν κατανέμεται όπως εμείς θα θέλαμε. Έχουμε απόψεις τις οποίες λέμε κάθε φορά, αλλά μια φορά το χρόνο. Αυτό γίνεται και πάντα 2-3 μήνες πριν από την έκθεση. Και από εκεί και πέρα επανερχόμαστε την άλλη χρονιά και πάλι για να κάνουμε ένα είδος απολογισμό, ο οποίος βεβαίως στις περισσότερες φορές έχει να κάνει και με κριτική, δεδομένου ότι σε όλους είναι γνωστό και δεν θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά. Το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετράει. Θα πρέπει να πω ότι στα χρόνια που πέρασε αυτά, παρόλο ότι βεβαίως είναι και η έκθεσή μας είναι, περνάει τα πρώτα της χρόνια στη βρεφική ηλικία, μπορούμε να πούμε, νηπιακή ηλικία, παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι δεν έχουμε τους ρυθμούς εκείνους που χρειάζεται να φανεί, να ξεφύγει η έκθεσή μας από μια στασιμότητα η οποία σε όλους είναι ορατή, διότι και από τον αριθμό των επισκεπτών και από τον αριθμό των συμμετοχών και από πολλά άλλα πράγματα. Να έχουμε μια θεαματική εκτίναξη, ναι, δηλαδή. Πέρα από τις υποδομές που απλόχερα η πολιτεία, θα πρέπει να το πω εδώ, έδωσε και πολύ σύντομα μάλιστα έγινε ο εκθεσιακός χώρος αυτός που είναι αξιόλογος, είναι γύρω στις 4.000 τετραγωνικά μέτρα, 3.600. Μάλιστα, θα μπούμε σε άλλα θέματα, θέλω να ρωτήσω. Άρα στα θέματα της διαχείρισης εμείς δεν έχουμε ανάμειξη, δεν έχετε, παρόλο όμως ότι θα μπορούσε να κατανεμηθούν διαφορετικά, έτσι πιστεύω, και πιο αποτελεσματικά. Πριν ρωτήσω ένα βασικό θέμα εσάς κύριε Λιούρτα, θέλω ο κύριος Βουγιουκλής, αν είναι σε θέση, είναι άσχετο το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη Χέλεξπο, η Χέλεξπο επιδοτείται από την πολιτεία για τις δραστηριότητες αυτές? Βεβαίως. Έτσι. Υπάρχουν προγράμματα που επιδοτείται. Γιατί γίνεται το ερώτημα αυτό, διότι αυτό είναι, έπεσε το ακουστικό, η εκπομπή είναι ζωντανή, οι τηλεθεατές καταλαβαίνουν. Θέλω να πω το εξής πράγμα, ότι αν δημιουργηθεί φορέας εδώ δικός μας, θα πρέπει και αυτός να έχει την συμπαράσταση και την αρρωγή της πολιτείας. Κοιτάξτε, υπάρχουν εκεί πάρα πολλά προγράμματα που μπορεί να επιδοτηθεί αυτή η έκθεση και γενικά αυτή η προσπάθεια
για να συσταθεί αυτός ο εκθεσιακός χώρος και να λειτουργήσει σωστά και με αυτή την ετήσια έκθεση του Θράκης 98 που είναι μια φορά τον χρόνο όπως είπαμε, αλλά και σε κλαδικές επιμέρους εκθέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσο και από τα προγράμματα ανάπτυξης που συνήθως βγαίνουν όπως το Enterprise και άλλα που είναι γνωστά προγράμματα. Είναι θέμα λοιπόν καταρχήν. Γύρω στο 50%. Μάλιστα, είναι θέμα καταρχήν οργάνωσης ενός ειδικού φορέα και στη συνέχεια να μπορέσει αυτός ο φορέας να δραστηριοποιηθεί. Θέλω να ρωτήσω εσάς κύριε Λιούρτα. Το εξής θέμα, υπάρχει μια διασπορά των εκθέσεων. Έχω την εντύπωση ότι και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει μια έκθεση. Έτσι δεν είναι, πότε γίνεται αυτή? Νομίζω γίνεται λίγο μετά από τη Θράκη εδώ τη που γίνεται. Λίγο μετά, ήταν καθώς, ένας αντιπερισπασμός, όπως και στην Καβάλα. Καθώς επίσης, αυτό θα έλεγα, με προλάβετε, καθώς επίσης και στην Καβάλα. Και στην Καβάλα. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν έχουμε και συμμετοχές από τον Εύρο. Δεν έχετε. Ελάχιστες συμμετοχές. Εδώ... Δηλαδή το επιμελητήριο του Εύρο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πάρει μέρος ποτέ. Δεν έχει πάρει μέρος ποτέ. Δηλαδή αυτό δείχνει ένα πράγμα. Αφήστε μας εμάς να κάνουμε τη δικιά μας και εσείς κάνετε τη δικιά σας. Ναι. Ενώ δεν είναι η έκθεση της Κομωτινής, είναι η Θράκη. Θράκη, ναι. Πέρα όμως από αυτό, ήθελα να επανέλθω λιγάκι. Μήπως όμως είναι και το Θράκη λάθος. Διότι εμείς είμαστε περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει συζητηθεί και αυτό. Ναι. Με τον κύριο Περιφερειάρχη έχει συζητηθεί και αυτό. Και μέσα στην προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα για να φύγει από φορέα η Χιλέξπο, νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση να μπουν μέσα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βέβαια, εμείς στο επιμελητήριο είδαμε το εξής και κάπου το πιστέψαμε, ότι η Χιλέξπο μπαίνει μέσα από τη Θράκη. Δεν κερδίζει. Και κοιτάζει να την ξεφορτωθεί. Μάλιστα. Τι την εντύπωση μας έδωσε. Δεν έχει όμως η Χέλεξπο ένα κύρος, έτσι μια έγκλη. Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι επεκτείνεται σε δραστηριότητες σε όλη την Αυτό θέλω να πω. Καταρχήν είναι η δουλειά της. Κάνει εκθέσεις. Μάλιστα. Θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες τώρα και να τις ρίξει σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε ο φορέας που μπορούμε να διοργανώσουμε μια έκθεση, πιστεύω. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Γι' αυτό και στο ΔΣ της 1η Τετάρτη του 1998 πήρα μια απόφαση να παραμείνει ο κύριος φορέας η Χέλεξπο στη Θράκη. Και από εκεί και πέρα, εάν πιστούμε για το αντίθετο, θα αλλάξουμε την απόφαση. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Εγώ θέλω προς να το κάνω... παρόν όμως λέμε όχι. Εγώ θέλω να κάνω τη δική μου πρόταση. Να υπάρχει μια έκθεση σε όλη την περιφέρεια που θα γίνεται κάθε έτος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να εναλλάσσεται όμως ο χώρος που θα γίνεται η έκθεση. Δηλαδή κάθε χρόνο να έχουμε μια έδρα στην οποία θα συμμετέχει συνολικά η περιφέρεια. Οπότε αν έχουμε φέτο την Κομωτινή θα έχουμε όλη την περιφέρεια που θα είναι μια σημαντική σε ό,τι αφορά τον αριθμό συμμετοχή. Έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω. Είναι μια απλή σκέψη. Ούτε έχω κιόλας ευθύνη και αρμοδιότητα. Διότι αυτή η διασπορά νομίζω ότι υποβαθμίζει και καταντάει, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ένα τοπικίστικο πανηγύρι η έκθεση. Έτσι γίνεται. Την πρώτη χρονιά, κύριε Παπαδημητρίου, δεν ήταν πιο εντυπωσιακή η παρουσία? Ήθελα να πω το εξής. Θα αδικήσουμε την έκθεση αν πούμε ότι προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της ή να φύγει τέλος πάντων να απαγκιστρωθεί από την διοργάνωση της δικής μας έκθεσης. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι έχει καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες, φιλότιμες προσπάθειες, άσχετα από το αν εμείς δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, όπως είπα και προηγουμένως, από το αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσπαθεί. Πέρα από αυτό, όσον αφορά το φορέα, την αστική αυτή μη κερδοσκοπική εταιρεία, την οποία προτιθέμε να συστήσουμε, σε αυτήν εδώ θα συμμετέχει η Ελέξπο, και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο με την εμπειρία της και θα απλούστατα λέμε ότι θα κάνουμε αυτήν την εταιρεία για το λόγο ότι θα είμαστε πιο κοντά πλέον στα προβλήματα της έκθεσης και θα μπορούμε πλέον με δικές μας αποφάσεις να προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την έκθεση. Και έτσι δεν το βλέπω εγώ αρνητικά ότι η Ελέξπο προσπαθεί να φύγει, θα ήταν άδικο αυτό να το πούμε. Ο κύριος Δουλιουκλής όμως ναι. Είπε ότι υπάρχει και μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την δομή, την οργάνωση που έχει σήμερα
η Hell Expo ιδιωτικοποιείται πλέον, περιέρχεται σε μια άλλη μορφή νομικής υπόστασης, ναι. Οπότε και κάθε της συμμετοχή, ναι. Γιατί εσείς ξέρετε, ναι. καλύτερα από όλους μας, οι νόμοι της αγοράς είναι άτεγκτοι και σκληροί. Κάθε της συμμετοχή, εφόσον δεν έχει αντίκρισμα οικονομικό, οπωσδήποτε θα την αποθαρρύνει και θα σας εγκαταλείψει. Όταν θα αυτονομηθεί η δική μας η έκθεση, δεν θα έχει και βάρη, πιστεύω, ο νέος φορέας. Καλό είναι δηλαδή να χρησιμοποιηθεί στην αρχή ως έτσι, ένα καθοδηγητικό μέσο. Βεβαίως έτσι θα μπορούσε να είναι και δεν νομίζω ότι θα είναι αρνητικό, επειδή θα αλλάξει σχήμα ή μορφή. Το έργο της αυτό θα είναι πάλι, αυτή θα είναι η δουλειά της. Και όταν έχουμε μέσα ένα μέτοχο πάλι την Ελέξπο, νομίζω ότι θα από εδώ θα έχουμε σημαντική βοήθεια. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Βουγιουκλή, σε ό,τι αφορά την φήμη που έχει η έκθεση Θράκη 97-98 και βάλε, έτσι, ξεπερνάει τα... έκθεσης, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν προβολές μέσω τηλεοπτικών δικτύων. Η σημερινή σας εκπομπή σας αξίζει συγχαρητηρίων, διότι είστε το πρώτος που χωρίς να έχετε πάρει χρηματοδότηση, από ό,τι πιστεύω, ας πούμε, από την έκθεση, ξεκινήσετε μια προσπάθεια. Ενεργούμε απολύτως ανιδιώτελος και ευχαριστώ που το θίξατε το θέμα ώστε να γίνει και γνωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία δική σας, δεν υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία στους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται την έκθεση, όχι από εμάς, από αυτούς που έχουν αναλάβει το τομέα της προβολής. Την τελευταία εβδομάδα, δύο εβδομάδες το πολύ, θα είτε κάπου σε δύο κανάλια, να υπάρχει μεγάλα κανάλια όπως η ΕΡΤΡΙΑ, αν και την ΕΡΤΡΙΑ την έχουμε κοντά μας τώρα. Και αυτό είναι και τίποτα άλλο. Αυτό όμως δεν είναι που θα φέρει κόσμο. Ένα συμπολίτης μας όμως, ο οποίος έχει άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, μου είπε ότι οι φορείς της Ροδόπης, δηλαδή εσείς, οι τρεις στην προκειμένη περίπτωση που εκπροσωπείτε τις παραγωγικές τάξεις, δεν συνεισφέρεται, δεν ξοδεύεται καλύτερα τόσο όσο οι αντίστοιχοι φορείς του Εύρου. Έχει βάση αυτό το πράγμα? Πού να ξοδέψουν? Για την διοργάνωση, για την προβολή, για την συμμετοχή. Ακόμα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Με αυτό είπαμε προηγουμένως ότι... Μπορείτε να πείσετε, η έννοια, μήπως δεν έγινε σαφής, η έννοια είναι να πείσετε τους δικούς σας ανθρώπους που είναι μέλη να έχουν μια συνολική συμμετοχή, ώστε η έκθεση αυτή έτσι να πάρει μια οντότητα τέτοια που να προσελκύσει πελάτες. Κοιτάξτε, ο κ. Παδημητρίου είπε προηγουμένως ότι ήδη οι χώροι έχουν καλυφθεί 100%. Που σημαίνει δεν είναι θέμα προβλήματος να καλυφθούν οι αίθουσες ή τα περίπτερα μέσα στην έκθεση. Το πρόβλημα που σας ανέφερα είναι πρόβλημα προβολής, δηλαδή να έρθουν. Διότι αυτός που εκθέτει μέσα θέλει να έχει ένα αγοραστικό κοινό που θα έρθει πραγματικά να κάνει δοσοληψίες μαζί του εμπορικές. Και όχι να έχει ένα κοινό ο οποίος θα έρθει απλώς και μόνο για να περάσει λίγο την ώρα του, για να δει λίγο την έκθεση, να δει πώς πάνε επιχειρήσεις και τίποτα άλλο. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει μία φορά, δύο φορές, τελικά θα κουραστεί ο επιχειρηματίας. Και η προβολή, λέτε, πρέπει να γίνει απαραίτητα σήμερα, αφού έχει την ευθύνη η Hell Expo, από εκεί. Βεβαίως, εκεί. Ας πούμε από την κεντρική αρχή. Κύριε Παπαδημητρίου, τώρα εκθέτουμε προϊόντα, κατασκευές, δείχνουμε την τυποποίηση της παραγωγής μας κλπ. Από μία τέτοια διαδικασία δεν εποφελούνται οι επιχειρήσεις? Διότι γίνεται γνωστή πλέον η δουλειά που κάνουν. Αυτό είναι αυτονόητο, γι' αυτό υπάρχουν και οι εκθέσεις. Συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να προβάλλουν, να κάνουν γνωστά στο καθεστώς. Ξέρω που είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Αλλά αυτό έχει να κάνει όμως το αποτέλεσμα, ο αφολογισμός στο τέλος. Έχει να κάνει με τους εμπορικούς επισκέπτες, έχουν να κάνουν με την προβολή τη γενικότερη της ίδιας έκθεσης, που έχει φτάσει. Λέγαμε ότι είναι πανελλήνια. Γνωρίζει το πανελλήνιο ότι υπάρχει έκθεση στη Θράκη και πώς συμμετέχει? Τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι ικανοποιητικά. Οι συμμετοχές από άλλους χώρους είναι ελάχιστες. Και ακόμα θα μπορούσα να πω ότι και η συμμετοχή των δικών μας επιχειρήσεων και αυτή η συμμετοχή δεν είναι ικανοποιητική, και θα πρέπει να το πούμε ότι σε αυτήν τη φάση που η έκθεση
έχει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί στα πρώτα, δεδομένου ότι βρίσκεται στα πρώτα της χρόνια τα οργανωτικά, θα πρέπει και εδώ να το πούμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δείξουν και αυτές ευαισθησία για τη λειτουργία της έκθεσης, στηρίζοντάς της και συμμετέχοντας στην έκθεση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στη Θράκη, οι οποίες είναι αξιόλογες και είναι γνωστές στο Πανελλήνιο και δεν έρχονται να προβάλλουν τα προϊόντα τους στην έκθεσή μας για το λόγο ότι δεν βαριέστε, εμείς πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε στο εξωτερικό, πάμε στην Αθήνα, δεν ξέρω όπου γίνονται εκθέσεις. Αυτό ήταν το σημείο που είχα ρωτήσει τον κύριο Λιούρτα, μήπως οι δικοί μας άνθρωποι δεν ξοδεύονται όσο θα έπρεπε σε αντιστοιχεία με τους επιχειρηματίες του Εύρου. Εγώ μίλησα, όχι, δεν νομίζω ότι... Υπάρχει σαφής αναφορά από πρόσωπο που δεν θέλω να το κατονομάσω. Κοιτάξτε, μπορεί στον Εύρο αυτοί που συμμετέχουν να πληρώνουν πολύ λιγότερα από ό,τι πληρώνουν στην δική μας την έκθεση και αυτό είναι ένα στοιχείο που εκτιμά ο επιχειρηματίας. Αλλά εμείς την έκθεση την θέλουμε πρώτα να σταθεί σε κάποιο επίπεδο προκειμένου να της δώσουμε την εμβέλεια αυτή που χρειάζεται για να ονομάζεται Πανελλήνια Έκθεση και να μην είναι ένα πανηγύρι. Βεβαίως γίνονται τοπικές και θα γίνονται και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε Εγώ το είπα λίγο διακριτικά. Όσον αφορά τη συμμετοχή... Εσείς το είπατε στα ίσα πανηγύρι. Υπάρχει ανάγκη να συμμετάσχει τον ντόπιο δυναμικό, η ντόπια η παραγωγή. Και αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας να το καταλάβουν και να μην το δουν τελείως από οικονομικήστικη πλευρά, από οικονομική πλευρά το τι θα αποκομίσουν από την έκθεση, αλλά να δουν ότι και η έκθεση είναι ένα εργαλείο που μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε για να αναπτύξουμε τη Θράκη. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιδοτηθεί με πολλά δισεκατομμύρια και ο πληθυσμός εδώ της Θράκης θέλει να δει αυτά τα δισεκατομμύρια που πήγανε. Όχι που πήγανε, τι προϊόντα βγάλανε. Και υπάρχουν αυτά. Διότι όταν λέω που πήγανε, εννοώ σε τι είδους εργασίες. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν έρχονται. Δει τότε και ο κόσμος ότι πραγματικά αυτά τα δισεκατομμύρια που δοθήκανε γίνανε έργο. Υπάρχει παραγωγή η οποία εκτίθεται. Άρα θα πρέπει να φύγουμε λιγάκι από το στενό οικονομικό πόσο μας συμφέρει να στηρίξουμε την έκθεση. Μπαίνουμε σε ένα ζήτημα αρκετά καυτό, το οποίο θα το συνεχίσουμε μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Αφού κάνω πρώτα την παρατήρηση ότι καλό είναι να δουν οι δικοί μας επιχειρηματίες και λίγο μακροπρόθεσμα την συνολική υπόθεση. Δηλαδή ένας εκθέτης ενδεχομένως το 98 να ζημιώσει, το 99 να ζημιώσει, αλλά μετέπειτα να έχει ωφέλεια από το να εκθέτει συνεχώς κάθε χρόνο. Ας κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή, αγαπητοί τηλεθετές, και θα επανέλθουμε. Εμφάνιση που προκαλεί θαυμασμό. Δεν μετράει μόνο το ντύσιμο, η επιλογή των αξεσουάρ δίνει το στίγμα. Γι' αυτό η Κατερίνα παρουσιάζει τη νέα μόδα σε τσάντες και πορτοφόλια σε πανέμορφα καλοκαιρινά χρώματα και μοντέρνα γραμμή. Κατερίνα. Επώνυμες τσάντες και είδη ταξιδίου. Σακ βουαγιάζ, βαλίτσες και επαγγελματικές τσάντες Thunder και Conmax από υλικά που αντέχουν στην ταλαιπωρία. Κατερίνα. Δερμάτινα αξεσουάρ που κάνουν τη λεπτομέρεια σημαντική υπόθεση. Για προσεγμένες επιλογές, Κατερίνα. Στην Αγίου Γεωργίου 4, Κομοτηνή. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση γάμου κάνουν όλοι. Ποιοτική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση κάνει μόνο το κατάστημα φωτογραφικών Μπανιώτη στην Κομοτηνή. Φωτογραφικά Μπανιώτη. Ανακαινισμένο, σύγχρονο και δυναμικό. Γρήγορο και αποτελεσματικό. Όλες οι εμφανίσεις των films γίνονται σε 19 λεπτά και αποτυπώνονται στο κορυφαίο χαρτί Kodak. Φωτογραφικά Μπανιώτη. Φωτογραφικές μηχανές, εξοπλισμός, αξεσουάρ και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Τώρα, με κάθε εμφάνιση film, σας κάνουμε δώρο ένα ακόμη film. Φωτογραφικά Μπανιώτη. Πρώτη και με διαφορά στη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση γάμων και βαπτίσεων με ποιότητα και τιμές που θα σας καταπλήξουν. Φωτογραφικά Μπανιώτη. N9 Κομοτηνή.
τηλέφωνο 28303. Φωτογραφικά Μπανιώτη. Ποιότητα πέρα από κάθε σύγκριση. Κάντε το σπίτι σας τον αγαπημένο σας χώρο. Πώς? Διακοσμώντας το με είδη πρικός από το Α. Στο Α σας περιμένει μια πραγματικά εντυπωσιακή συλλογή από χαλιά, κουρτίνες, κουβέρτες, παπλώματα και πετσέτες και μεγάλη ποικιλία σε καλύματα και υφάσματα επίπλων. Στο Α θα βρείτε όλες τις γνωστές φίρμες στα είδη πρικός σε μοντέρνα και κλασική γραμμή. Είδη πρικός Α. Αρχοντιά, ποιότητα, ποικιλία για εσάς και το σπίτι σας. Είδη πρικός Α, Χαριλάου Τρικούπη 72, τηλέφωνο 26663. Εμείς σας ανοίγουμε το δρόμο για να γίνει πραγματικά το σπίτι σας ο αγαπημένος σας χώρος. Στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της σημερινής μας συζήτησης, που έχει ως θέμα την εμπορική έκθεση που γίνεται από τις 27 Μαΐου και μετά, Θράκη 98. Το θέμα αυτό το συζητάμε με τρεις καλεσμένους. Αριστερά μου είναι ο κύριος Νίκος Βουγιουκλής, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνιών. Στη μέση είναι ο κύριος Κώστας Λιούρτας, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Και ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Μιλούσαμε για κάποια συνολικά θέματα, κύριε Λιούρτα, λίγο όμως και στους καταναλωτές. Έτσι. Θα κάνουμε την έκθεση, θα γίνουν αυτά και εκείνα και τα άλλα. Ο καταναλωτής θα επωφεληθεί από μια έκθεση έτσι, αυτού του επίπεδου που γίνεται σε εμάς εδώ? Όπως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου προηγουμένως, η Θράκη είναι πανελλήνια. Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι δεν είναι πανελλήνια. Είπατε εσείς να γίνει διασπορά για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία, να φύγει, να πάει μια φορά στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στον Εύρο. Αναέτος, είπαν, αλλάζει έδρα. Ναι, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, γιατί και αυτός ο χώρος εδώ που είναι κάποιος 3.000 τετραγωνικά. 3.600 στεγασμένος. Και δεν φτάνει. Καταλαβαίνετε τώρα τι κόστος είναι να γίνει και σε μια άλλη πολιτεία και σε μια άλλη πολιτεία. Αυτό το θηρίο που έγινε εκεί Μα πέρα. Μα ο Εύρος έχει έκθεση, η Καβάλα έχει έκθεση. Όχι, ο Εύρος έχει σαντήρια, λάθος. Δεν έχει την υπόλοιπη, δεν ξέρω εγώ, ρωτώ. Όχι, στην παραλία στείλουνε παράγκες, μην γελάς Νίκο, έτσι. Στην παραλία στείλουνε παράγκες. Η Καβάλα. Η Καβάλα έχει ωραία έκθεση. Ναι. Αλλά εντάξει, έχει και εκείνη ένα κόστος. Από εκεί και πέρα μετά, το 80% που παίρνουν μέρος στην έκθεση είναι κομματινέοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να την ονομάσουμε πανελλήνια έκθεση. Είναι κομματινέοι και εκτός αυτού, αυτοί που παίρνουν μέρος θέλουν και πελάτες, δεν είναι μονάχα να ξοδεύουν. Και αν τυχόν και δεν φέρουμε, όπως δεν το έχουν πετύχει νομίζω μέχρι τώρα, δεν φέρουμε κόσμο απ' έξω να δει την έκθεση αυτή. Γιατί και εγώ μια φορά θα πάρω, δύο φορές θα πάρω, τρεις, μετά δεν θα πάρω. Δεν είναι θέμα να κάνω μια έκθεση, να ξοδέψω ένα αλφα ποσό, εγώ σαν επιχειρηματίας ή ο αλφα ή ο βήτα, χωρίς αποδοχές, χωρίς απολαβές. Ο καθένας το μετράει και του χρόνου λέει θα πάρω μέρος ή δεν θα πάρω μέρος. Ύστερα λέτε να ξοδέψουμε λεφτά. Στον Εύρο ξοδεύουν. Δεν ξοδεύουν. Εμείς έχουμε τι έχουμε, έχουμε 23.000 το τετραγωνικό, συν ΦΠΑ, συν εγγραφή. Συν καρέκλες, συν τραπέζια, συν γραφεία. Καταλαβαίνετε. Αυτό το πράγμα δεν το ξοδεύουν οι ευρύτες. Και έχουν κάνει μια δική τους, κατά δική τους έκθεση εκεί. Και παίρνουν μέρος εκεί σε αυτό. Όσο για τους πελάτες τώρα που είπατε. Και εδώ μπορούμε να πούμε. Για τους καταναλωτές. Για τους καταναλωτές. Για εμάς, εγώ που θα έρθω, τι ωφέλεια θα έχω από την έκθεση? Κοιτάξτε, αν έχει εναλλαγές που πιστεύω πως έχει κάθε χρόνο, κάτι θα δείτε. Θα δείτε μια βιομηχανία, θα δείτε μια βιοτεχνία, θα δείτε μια παραγωγική μονάδα. Αλλά αν δεν παίρνουν μέρος όλες αυτές οι βιομηχανίες τεράστιες που έχουν γίνει στην Κομωτινή ή και στη Θράκη με τις επιδοτήσεις, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, τότε δεν έχει να δείτε πολλά πράγματα. Το αν θα πάω εγώ κάθε χρόνο και βλέπετε ξηρή καρπιλιούρτα, ή αν θα πάει ο κ. Παπαδημητρίου και βλέπετε το προϊόν του, ή έτσι ή αλλιώς και βλέπετε κάθε χρόνο το ίδιο, την άλλη χρονιά δεν θα πάτε. Όπως είπατε προηγουμένως, πέρσι δεν ήρθατε. Δεν ναι. Είχατε τι να δείτε. Ναι, πέρσι δεν ήρθα πράγματι. Δεν είχατε τι να δείτε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα πλάνα κάποια πράγματα. Προηγουμένως είδαμε νεοτερισμούς, δεν ξέρω τώρα τι είδαμε.
ήδη μας δείχνει την έξοδο, εξερχόμεθα λοιπόν. Άρα είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Πάρα πολύ σύνθετο. Μπορεί κανείς, πάρα πολύ σύνθετο. Ας σταματήσουμε στο κεφάλαιο εκείνο που αναφέραμε προηγουμένως, την αυτόνομη διοργάνωση από φορέα, δικό μας εδώ φορέα. Ποιος θα συμμετάσχει, κύριε Βουγιούκλη, ποιοι θα είναι αυτοί που θα συναποτελέσουν τον φορέα? Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο το έχει μοιράσει η περιφέρεια σε διάφορους φορείς, ενός αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για διαχείριση της έκθεσης, και εκεί έχει μέσα την περιφέρεια οπωσδήποτε, γιατί η περιφέρεια έχει και πόρους για εκθέσεις. Έχει την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δηλαδή την ομαρχία μας, έχει το Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει τα επιμελητήρια, έχει το τοπικό σύνδεσμο και επίσης έχει και ένα μέρος, έχει και την Χελεξπό μαζί με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών. Αυτό είναι ένα σχέδιο που μοιράστηκε, να πούμε τις απόψεις μας. Στα σχέδια οπωσδήποτε το διαβάζει κανείς, έχει τις απόψεις, αλλά αυτό θα πει ότι είναι και αυτά οι φορείς οι οποίοι θα μπορούν να αποτελέσουν την προσχέδιο. Κάθε ένας αποτελέσει απόψεις και θα βγει κάποιο πόρισμα τελικά, το οποίο, τελικό σχέδιο, το οποίο θα αποφασιστεί τελικά. Πάνω σε θα αυτό γίνει. Εσείς θα κάνετε τις προτάσεις. Εμείς, ναι, θα κάνουμε τις προτάσεις. Και κάποια άλλα. Βεβαίως, βεβαίως. Και κάποιες άλλες προτάσεις επάνω και στον τρόπο λειτουργίας. Στον τρόπο λειτουργίας. Εκείνο που θα ήθελα ακόμη να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι στο προηγούμενο θέμα, γιατί ήταν πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρατε, εμείς την προηγούμενη χρονιά πήραμε μέρος, όπως παίρνουν σήμερα αυτή τη χρονιά τα επιμελητήρια. Δηλαδή πήραμε γενικά σαν σύνδεσμος περίπτερο και προβάλαμε και εμείς τις επιχειρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι σε αυτή την προβολή είχαμε αυτά τα ίδια προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως στη συζήτησή μας. Και γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος να μην λάβουμε σαν σύνδεσμος μέρος οι επιχειρήσεις, να αφήσουμε τις επιχειρήσεις μόνες τους να συμμετέχουν, αλλά να ετοιμάσουμε ένα οδηγό επιχειρήσεων, όλων των επιχειρήσεων, τον οποίο θα μοιράσουμε κατά την περίοδο της έκθεσης. Και αυτός ο οδηγός είναι έτοιμος, μάλιστα εδώ έχω το εξώφυλλο, αν θέλετε να το δείτε, να το δείξετε, και εδώ είναι μέσα κάθε επιχείρηση, η οποία θα παρουσιαστεί και θα μοιραστεί κατά την περίοδο της έκθεσης. Αυτό δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει κάμερα. Είναι οδηγός επιχειρήσεων 1998. Είναι του συνδέσμου. Αυτό είναι του συνδέσμου, έτσι, ναι, ο οποίος θα μοιραστεί κατά την περίοδο της έκθεσης. Και αυτός βεβαίως δεν θα πάει μόνο εκεί, αλλά θα είναι και σε δίγλωσσος, θα είναι αγγλικά και ελληνικά. Φυσικά. Ναι, ναι, και σε αυτός ο οδηγός θα μοιραστεί μετά στη συνέχεια στα επιμελητήρια όλων των κρατών κτλ. Θα πάει σε εμπορικούς ακολούθους και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι είναι ένα ξεκίνημα. Αυτό το ξεκίνημα, από ό,τι γνωρίζω, έχουν κάνει, όπως είπε και προηγουμένως, και ο κ. Παπαδημητρίου και ο κ. Λιούρτας, ετοιμάζουν και εκείνοι αντίστοιχο οδηγό. Και με τέτοιου είδους εργαλεία πλέον θα μπούμε αυτή η κερδοσκοπική εταιρεία που λέμε, αυτό ο καινούριο δομή του διαχείρισης της έκθεσης, θα μπούμε πλέον σε νέα μορφή, αυτό που έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια και δεν είχε γίνει. Μάλιστα. Εσείς έχετε πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Παπαδημητρίου, ειδικότερη πρόταση για την συμμετοχή σε έναν τέτοιο φορέα? Εγώ θα ήθελα, για να μην φύγουμε πολύ μακριά από την προηγούμενη ενότητα. Ναι. Όσον αφορά και τους καταναλωτές, ναι, εκεί. Εκείνη ήταν η ενότητα. Και κάναμε μία αναφορά στην έκθεση της εκθέσης των γειτονικών πόλεων. Ναι. Θα πω πρώτα για τους καταναλωτές ότι κατά την περίοδο της έκθεσης γίνονται από τις εταιρείες διάφορες προσφορές, εκπτώσεις λόγω της έκθεσης. Αυτό είναι ένα όφελος που θα μπορούσε να. Κάτι που θα μπορούσε να υποφεληθεί ο καταναλωτής. Πέρα από αυτό όμως, νομίζω οι καταναλωτές, μπαίνοντας στην έκθεση, θα εντοπίσουν προϊόντα που τυχόν τους ενδιαφέρουν. Αυτό είναι και για τον καταναλωτή, έχει να κάνει και με την επιχείρηση. Ήθελα λιγάκι, προκειμένου να μην δημιουργηθούν δυσμενείς, ας το πω έτσι, εντυπώσεις στη γείτονα πόλη, η οποία με το επιμελητήριό της κάνει μια σοβαρή προσπάθεια και αυτή, προκειμένου να οργανώσει την έκθεσή της, στην οποία συμμετέχουν επιχειρηματίες από ολόκληρο τον Εύρο. Το θέμα δεν είναι, μπορώ να πω, να τους συγχαρεί κανείς και όλο ότι κάνουν αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να καταλάβουν και δεν πρόκειται, θέλω να πω, ότι τσαντήρια είναι, κάνουν μια προσπάθεια. Πριν από 5 χρόνια ήταν διαφορετικά, σήμερα ίσως είναι καλύτερα. Θα πρέπει όμως όλοι μας να καταλάβουμε ότι εκθέσεις κατακερματισμένες
σκορπισμένες σε αποστάσεις 50 χιλιόμετρων, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη αύριο και η Καβάλα, νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουν μέλλον, δεν μπορεί να έχουν προοπτική. Και σε αυτή την βάση πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να δούμε, μια και η έκθεση Θράκη είναι μια έκθεση η οποία και θεσμός είναι, αλλά διοργανώνεται και από επίσημο κρατικό φορέα επί των εκθέσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξη αυτής της έκθεσης σαν κεντρικής, διότι όλες οι πόλεις της Θράκης, όλες οι επιχειρήσεις μέσω αυτής της έκθεσης, μιας δυνατής έκθεσης, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη προβολή στα προϊόντα τους. Εκεί είναι το θέμα και πιστεύω ότι σύντομα όλοι μας θα καταλάβουμε ότι έτσι πρέπει να ενεργούμε και ότι η στενά τοπικίστικη αντίληψη ότι εμείς θα κάνουμε μία έκθεση που θα λειτουργεί έτσι, βεβαίως και θα λειτουργεί και δεν θα είναι κακό να υπάρχουν οι εκθέσεις, αλλά θα πρέπει να κρίνει κανείς ποιο είναι το πιο σωστό. Και το πιο σωστό είναι ότι όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε σε αυτήν τη λογική, μία δυνατή έκθεση της Θράκης, την οποία θα στηρίξουμε όλες οι επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Να μην ικανοποιούμε δηλαδή τοπικίστικες απαιτήσεις. Ναι, ακριβώς. Διότι έτσι, από αυτόν τον κατακαιρματισμό, παρένθεση θα το κάνω, έχουμε κακές εμπειρίες και σε άλλα αυτά που είναι πέρα από το χώρο το επιχειρηματικό. Να μου απαντήσετε όμως, μια και έχετε τον λόγο, τι θα προτείνατε πέρα των όσων είπε ο κύριος Βουγιουκλής σε ό,τι αφορά την συμμετοχή διαφόρων φορέων σε έναν ενίο φορέα, αν θα δημιουργηθεί, για να έχει και την ευθύνη της έκθεσης? Υπάρχει μια εμπειρία 7 ετών με το φετινό το χρόνο και νομίζω τα προβλήματα τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμμετέχουν και έτσι φαίνεται, τουλάχιστον έχω και το καταστατικό εδώ, το σχέδιο καταστατικού, που θα συμμετάσχει η τοπική αυτοδιοίκηση, το πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, Δήμος Κομωτινής, η Νομαρχία, η Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ξάνθης, που θα συμμετέχει, έτσι φαίνεται. Οπότε, νομίζω από εκεί και πέρα όλα τα προβλήματα θα περάσουν μέσα πλέον σε αυτόν τον φορέα και η οργάνωση θα μπει σε νέες βάσεις. Όσον αφορά για τις προτάσεις, γίνονται, ακούγονται πολλά πράγματα, ακόμη και για το χώρο, αν αυτός ο χώρος που είχε επιλεγεί τότε και ήταν μια επιλογή ανάγκης γρήγορης επίλυσης του προβλήματος της στέγασης, της έκθεσης, και ακόμη και αυτό συζητείται, ναι, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, μήπως θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, να φέρουμε την έκθεση πιο κοντά στην πόλη, όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως δεν είναι άποψή μου αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να μεταφερθεί. Χρειάζεται μελέτη, ναι, πολύ μελέτη θέμα, γι' αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Ναι. Πιστεύω όμως μπορούν να συμβάλλουν όλοι αυτοί οι φορείς. Θέλω να σταθούμε στο θέμα, κύριε Λιούρτα, της προβολής. Για να πετύχει ένας θεσμός σήμερα και να περπατήσει, έτσι απλά να το πούμε, είναι ανάγκη να καταβληθεί χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στις τηλεοράσεις και στον τύπο, να εκδοθούν διάφορα έντυπα, να γίνουν και ημερίδες ακόμα για να προβληθεί μία έκθεση ή οτιδήποτε άλλο. Τα μέλη του επιμελητηρίου, του βιοτεχνικού και επαγγελματικού, είναι διατεθειμένα να έχουν μία συνεισφορά σε μία τέτοια προσπάθεια? Θα δώσουν δηλαδή κάποια χρήματα για την προβολή? Κοιτάξτε, εσείς θα δίδατε ως επιχειρηματίας, ως Λιούρτας. Κάθε επιχείρηση σήμερα, εάν δεν προβληθεί, είναι καταδικασμένη. Πάρα πολύ σωστά. Το ότι είμαστε σε μια επαρχιακή μικρή πόλη και ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δουλεύουμε μεταξύ μας, δηλαδή εγώ θα πάω στο φίλο, εσύ θα πάω στο γνωστό και έτσι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για να βγούμε από τα όρια του νομού μας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι τυχαία γιατί ο Α κάνει αυτό το τζίρο, γιατί ο Β κάνει αυτό το τζίρο, γιατί ο Γ κάνει αυτό το τζίρο. Δεν μπορούμε πλέον να κλειστούμε στις οικοτεχνίες εκεί μέσα, η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί να κάνουν μια επιχείρηση. Δεν γίνεται πλέον αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν μέρος στις εκθέσεις. Και το ότι, δηλαδή, εγώ φανταζόμουν όταν κάναμε αυτή την πρόταση στα 150 τετραγωνικά που πήρε το επιμελητήριο, λέγαμε θα γίνει πόλεμος. Τι θα κάνουμε, πού θα τους βάλουμε. Έτσι ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Και τώρα τελείωσε η προθεσμία. Με συγχωρείτε, κάνω διακοπή. Έχω ένα ερώτημα
Και πρέπει να το διαβάσω έτσι όπως είναι γραμμένο. Γιατί δεν διαβάζω, βλέπω τις ενότητες. Περίπτωση να μην χωρέσουν όλες οι επιχειρήσεις υπάρχει. Είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εμείς δώσαμε μια προθεσμία μέχρι τις 22 Απριλίου και είπαμε θα κρατηθεί και σειρά προτεραιότητα. Ποια σειρά προτεραιότητα? Βλέπουμε τώρα ότι θα αρχίσουμε να παρακαλάμε για να γεμίσουμε την έκθεση. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρό πράγμα. Στην αρχή σκεφτήκαμε να πάρουμε, γιατί κάποιοι είχαν τις αντιρρήσεις τους, να πάρουμε ένα περίπτερο μικρό για να μπορέσουμε μονάχα με έντυπο υλικό να διαφημίσουμε το επιμελητήριο και τις επιχειρήσεις. Μετά όμως είπαμε, αφού είχαμε προϋπολογίσει και τα λεφτά, είπαμε να κάνουμε μια παρουσίαση με εμπορεύματα. Και λέγαμε τι θα κάνουμε αν θα έρθουν πολλοί. Γιατί η βιοτέχνηση είναι 1.600. Δεν είναι λίγοι. Στον νομό. Στο επιμελητήριο το δικό μας. Χώρια οι βιομηχανοί που είναι στο... Στο σύνδεσμο και στο άλλο επιμελητήριο. Στο βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο. Και λέγαμε τι θα κάνουμε. Και λέγαμε σειρά προτεραιότητες. Δεν συνέβη δυστυχώς. Και έτσι τώρα θα αρχίσουμε από αύριο να τηλεφωνούμε και να λέμε σε παρακαλώ πάρε 2 μέτρα, πάρε 1 μέτρο, πάρε 4 μέτρα. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε το χώρο. Αλλά μιλήσαμε για 9 ή 12 μέτρα. Μιλήσαμε. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε σαν επιμελητήριο 150. Στο δικό μας το χώρο. Στο δικό μας. Είναι όλοι δεκτοί. Έτσι που το είπατε με μια τοποθέτηση, είναι σαν να απαντάτε ότι δύσκολα διατίθενται χρήματα για την προβολή από τα μέλη του επιμελητηρίου. Πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή η απάντηση βγαίνει. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και... Δεν ξοδεύει. Δεν έχει μπει ακόμα στο πιτσί του Έλληνα και δει το υπαρχιώτη ότι θα ξοδέψεις για να πάρεις. Δεν ξοδεύει, δυστυχώς. Λέει, εγώ καλά είμαι. Και δεν εννοούσα, δεν ξέρω αν έγινα, σαφής πρέπει να έγινα, δεν εννοούσα προβολή ατομική. Εννοούσα, ναι, έτσι, όχι τις επιχειρήσεις. Εννοούσα να καταβάλει ένα μέλος του επιμελητηρίου συνολικά χρήματα στον φορέα για να προβληθεί όλη η έκθεση, όχι η δική του επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Δύσκολο το βλέπετε αυτό το πράγμα, διότι ζούμε στην εποχή της προβολής εδώ και πολλά χρόνια και κατακλυζόμαστε από διαφημίσεις και μόνον έτσι προχωράμε. Τέλος πάντων, θέλω να σταθώ λίγο στην απόσταση, κύριε Βουγιουκλή. Είναι ένα θέμα που και οι τρεις είστε έμπειροι στον χώρο της αγοράς και πάντοτε ως αρνητική προϋπόθεση το θέτετε όταν συνδιαλέγεστε με κυβερνητικούς εκπροσώπους, με ανθρώπους της πολιτείας, λέτε ότι έχουμε απόσταση, έχουμε προβλήματα επικοινωνίας, συγκοινωνιών κτλ. Επιδρά αρνητικά στο να έρθουν οι εκθέτες από άλλα μέρη της Ελλάδος, σε εμάς εδώ. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι και δεν έχουμε συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε τα αεροπλάνα. Ναι, το ήδη το ανέφερα αυτό το πράγμα. Τα αεροπλάνα. Ναι. Είναι τα αεροπλάνα, είναι βεβαίως ακόμη και η διαμονή αυτών που θέλουμε να έρθουν εδώ ξενοδοχεία, πού θα τους συσταγάσουμε. Αν έρθουν όλοι αυτοί που με μια προσπάθεια γίνει να μπούμε εδώ στην περιοχή και πραγματικά δουλέψει καλά αυτό το τομέα προβολής και θέλουν να έρθουν, θα έχουμε πρόβλημα να τους δώσουμε ξενοδοχεία. Θα πρέπει να τους απλώσουμε και σε άλλες πόλεις για να τους δώσουμε στέγαση εκείνη την περίοδο. Και αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα. Και γι' αυτό λέμε ότι όλα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά, ώστε να μην γίνει μια προσπάθεια η οποία πήγε καλά σε ένα σημείο για κάποιους αρνητικούς λόγους, όπως είπαμε, αυτά, συγκοινωνίες, αεροπορικά εισιτήρια και όλα αυτά, ας πούμε, που δεν θα βρίσκουν, να δημιουργήσει αρνητικό αποτέλεσμα και να δυσαρεστηθούν οι επισκέπτες που θα έρθουν. Μάλιστα, και ταλαιπωρηθούν. Να κάνω, κύριε Παπαδημητρίου, ένα εμβόλυμο ερώτημα. Είστε και μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Κάποια επιχείρηση μου φαίνεται ότι έχει περάσει για ανέγερση μιας ξενοδοχειακής μονάδας, δεν είναι? Ναι. Δεν βλέπω έτσι πουθενά, δεν είδα ανέγερση και τέτοια πράγματα. Αυτά που ετοιμάζονται χρειάζεται κάποιο χρόνο για να αρχίσει να μπει στην υλοποίηση. Επειδή θέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα ο κύριος. Είναι αυτά όλα μέσα στην αυτή σίγουρα η... Κομωτινή, δεν ειδικά, έχει επάρκεια ξενοδοχειακών κλινών. Έχει πρόβλημα σε ξενοδοχειακές κλινές. Έχει κλίνες. Κόσμο διερχόμενο, βεβαίως, έχει φοιτητές. Πολλές φορές αναγκάζονται πολλοί επισκέπτες να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, όπου βρουν να βρουν το μάτι. Επομένως, παίζει ρόλο σαφέστατα η απόσταση και σίγουρα, οι συνθήκες, η υπόδομη γενικότερα που έχουμε εμείς. Είναι και αυτό κάτι που στη συνέχεια θα μπορούσε να γίνει ήδη σιγά σιγά. Αρχίζουν να γίνονται, ήδη έχει εγκριθεί μια σοβαρή μονάδα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πρώτα
αναπτύσσουμε, δεν κάνουμε πρώτα τα ξενοδοχεία για να έρθει ο τουρισμός. Σιγά σιγά έρχεται ο τουρισμός και βήμα βήμα αναπτύσσονται παράλληλα και όλα είναι, τα, αυτά όλα τα μέσα πράγματα. Είναι αλληλένδετα. Σίγουρα σήμερα όμως υπάρχουν ανάγκες και αν ακόμα και η έκθεση δεν ήταν, υπάρχουν ανάγκες κλινών. Συγγνώμη, παρακαλώ. Υπήρχε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Τον καιρό εκείνο, την περίοδο του Μαΐου δηλαδή, είχαμε τις φοιτητικές εξετάσεις, είχαμε τα Ελευθέρια Θράκης, είχαμε και την έκθεση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν χωρούσε η πόλη του κόσμου. Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και έτσι πρόβλημα. Λίγο μετατέθηκε και η έκθεση και που ήταν γύρω στις 20 Μαΐου. Πήγε τώρα λιγάκι ναι, πιο πίσω. Για να, έχουμε, για να ναι, μπορέσουμε να. Να έχουμε τελειώσει με τα Ελευθέρια. Ναι. Οι εξετάσεις των φοιτητών όμως ναι, είναι εκείνη την περίοδο. Κίνητρα ειδικότερα βλέπετε εσείς, κύριε Λιώτα, γιατί όλο ζητάμε κίνητρα. Εσείς οι επιχειρηματίες ζητάτε συνεχώς κίνητρα. Έκανε μία ωραία αιχμή ο κύριος Παπαδημητρίου, καλοπροαίρετη, ότι ξοδεύονται, όχι να δεν ξέρω αν... Όχι απλούστατα. Είπα το εξής, όχι, για να γίνει κατανοητό. Αναφέρομαι στην αρχή της συζήτησης. Για να γίνει κατανοητό. Είπατε ότι η πολιτεία διαθέτει δισεκατομμύρια. Να δούμε την παραγωγή. Όχι για να ελέγξουμε. Για να πιστεί ο κόσμος που δεν γνωρίζει ναι, ότι αυτά τα δισεκατομμύρια τα χρήματα, που πήγαν στις επιχειρήσεις ναι, ναι, έγιναν έργο και λειτουργούν, ναι, ότι υπάρχουν προϊόντα. Έτσι είναι. Και γι' αυτό το λόγο αφενός η ενημέρωση ευρύτερα και αφετέρου, ναι, 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 και αφετέρου νομίζω έχουμε, γίνει, έχουμε και υποχρέωση να στηρίξουμε την έκθεση γίνει, για κύριε, το ότι, ότι το κράτος γίνει, μας στήριξε. Κύριε Παπαδημητρίου, σήμερα στην κοινωνία όλοι καχύποπτοι. Η λέξη αιχμή δεν είναι καλή, δεν είναι κακή. Δεν είναι έχει κακή πρόθεση ναι, να θίξει θέμα. Όχι, όχι, δεν έχει. Ναι. Έχει να κάνει έτσι με την. Λοιπόν, λέμε λειτουργία τώρα για κίνητρα, κύριε Λιούρτα. Τι κίνητρα θα μπορούσε να προσφέρει σε έναν εκθέτη η πολιτεία να έρθει, ας πούμε, από την Κρήτη, από την Καλαμάτα, από την Αρκαδία, από την Ήπειρο και να εκθέσει εδώ πέρα. Τι κίνητρα θα μπορούσε να του προσφέρει. Να γυρίσω λιγάκι πίσω αν σε μπορούσε αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Εγώ μια φορά στην ναι, περιφέρεια είπα να υποχρεωθούν να πάρει τις επιδοτήσεις. Και να εκθέτουν. Να τους υποχρεώσει η περιφέρεια. Τους λέει έχετε να παίρνετε επιδότηση κύριε Βιοκλή. Πόσο έχετε να παίρνετε, σας κρατάμε και ένα ποσό για την έκθεση. Εγώ ήμουν πιο υποθετικός. Βέβαια εντάξει δεν γίνεται με το έτσι θέλω. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο δηλαδή όλοι αυτοί οι βιομήχανοι να μην παίρνουν μέρος. Εντάξει είναι πολλοί που δεν έχουν προϊόντα να τα εκθέσουν. Από εκεί και πέρα όμως, για ποιο λόγο. Πήρανε κάποια 50 και 60% επιδοτήσεις, ήταν σοβαρό. Ας πούμε τώρα, μια και μιλούσαμε για ξενοδοχεία. Μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να πάρει κάποια μέτρα και να εκθέσει προβάλλοντας τις προϋποθέσεις που έχει το ξενοδοχείο. Βεβαίως. Να συμφωνώ. Όλα από καλή θέληση θέλει. Από εκεί και πέρα τώρα... Ακριβώς. Πώς μπορεί τώρα να ζητάμε κίνητρα. Γιατί να μην ζητάμε κίνητρα, κύριε Παπούτσι. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το είπατε προηγουμένως. Ξέρετε ότι ένα προϊόν δικό μας, για να φτάσει στο κέντρο στην Αθήνα, θέλει ένα κόστος. Ένας Αθηναίος ενδεχομένως να μην έχει ένα φορτηγό. Εμείς πρέπει να έχουμε δύο. Ένα να πηγαίνει και ένα να έρχεται. Αυτό είναι κόστος. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα όμως αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, μεγάλο το θέμα. Αλλά είναι κόστος. Πώς το κάνουμε. Με πολύ τους... μεγάλο, αλλά είναι κόστος. Όχι, όχι. Με τους συνομιλητές σας παλιότερα το έχουμε συζητήσει. Ότι αν χαλάσει ένα μηχάνημα θα επιβαρυνθεί δεκαπλάσια από ότι ένας που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη στην Αθηνά. Είναι μεγάλο θέμα. Οι δρόμοι, η επικοινωνία κλπ. Επομένως έχει βάση το να διεκδικούμε και να ζητάμε συνεχώς κίνητρα. Ασταμάτητα. Ναι, ασταμάτητα. Ναι. Μην προκαλούμε όμως την κοινή γνώμη. Γι' αυτό αν τα επιδείξουμε τα εκθέματά μας, θα αποδειχθεί ότι οι επιδοτήσεις που πήραμε πήγαν σε σωστό δρόμο. Έτσι δεν είναι. Γιατί να προκαλείται η κοινή γνώμη, κύριε Παπούτσι. Δεν προκαλείται όταν... καθόλου. Για ποιο λόγο. Όταν υπάρχει μια επιδοτήση. Επειδή έκλεισε μια βιομηχανία, έκλεισαν δύο βιομηχανίες, θα κλείσουν. Τι να κάνουν. Είναι μοιραίο, το βλέπετε έτσι. Οπωσδήποτε, είναι... δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι αδύρυτο ανάγκη κάποιες. Το ότι όμως έγιναν κάτι οι κολοσσοί και στη βιομηχανική περιοχή είναι λίγο αυτό το πράγμα. Δεν είναι το παρόντος βέβαια. Οπωσδήποτε. Είναι άλλο θέμα να έχουμε αλλά... ξεφύγει λίγο. Δεν ναι, πειράζει. Ναι, δεν όμως είναι το παρόντος, είναι... αλλά θα πρέπει να πω έτσι. Είναι, μόνο με δυο... είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος πρέπει... θέμα όμως. Θα πρέπει να πω ότι η περιοχή αυτή χωρίς κίνητρα
δεν θα ήταν σήμερα αυτή που είναι. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να πω ότι, ξέρετε, φτάσαμε και αναπτυχθήκαμε, αλλά σίγουρα όμως αυτά είναι τα κίνητρα τα οποία δώσανε έστω και αυτές τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Και θα δείτε ότι η μείωση των κινήτρων που πέρασε τώρα με τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις επενδύσεις. Αρνητικές. Αρνητικές, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πλέον ο επενδυτής θα λάβει υπόψη και δεν θα έρθει εδώ να επενδύσει. Τελικά τα ποσοστά έχουν προσδιοριστεί. Βεβαίως. Δεν αλλάζουν πλέον. Δεν αλλάζουν. Βεβαίως. Δεν αλλάζουν. Και ο νόμος. Τώρα είδατε που με πάτε σε άλλο θέμα. Ποιο είναι το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης? Και το κλείνουμε. Στο 45%. Δεν είναι... Από 67 που ήταν. 67 ήταν. 62. Μέσα. Χάνουμε ένα σημαντικό ποσοστό. Και δεν είναι μονάχα αυτό βεβαίως. Ναι. Μήπως, μια και μιλάτε εσείς κύριε Παπαδημητρίου, μήπως υπάρχουν στοιχεία στατιστικά από τα αποτελέσματα, έτσι γενικό λαγό, όχι εξειδικευμένα, των προηγούμενων εκθέσεων που είχαμε κάνει από το 92 μέχρι σήμερα? Των εκθέσεων. Ναι. Στατιστικά εννοείται. Έτσι. Αυτό. Αν έχω κάτι εδώ πέρα, ναι. Ίσως είναι όμως τελευταίας διοργάνωσης της περσινής. Έστω και τελευταίας. Μίλησε και προηγουμένως ότι υπάρχουν όσον αφορά τις συμμετοχές. Το 1992 είχαμε 145 επιχειρήσεις. 25 ήταν οι ξένες. Και 25 οι ξένες, 170. 105 είχαμε το δεύτερο χρόνο. Τον τρίτο χρόνο είχαμε 119. 101 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην πέμπτη διοργάνωση. Στην έκτη 114, 118 το 1996. Και 114 ήταν το 1997. Έχουμε χώρο ωφέλιμο 2.200 εστεγασμένο χώρο. Και καλύπτεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, έχει καλυφθεί ο χώρος. Υπάρχει και ο υπαίθριος, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και έχουμε πει ότι τι στον πρόβλημα, υπάρχει ότι δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται. Όχι δεν υπάρχει, δεν καλύπτεται. Όχι, ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν καλύπτεται. Και είχαμε πει ότι το ενίκιο των 10.000 δραχμών κατά τετραγωνικό μέτρο, αν προσθέσει κανείς και όλα τα άλλα που έχουμε πει, είναι αρκετά υψηλό. Θα μπορούσε να δοθεί ο χώρος αυτός, προκειμένου να είναι, τον κλείνει στο φράζεις από εκεί και μένει ανεκμετάλλευτος, με πολύ χαμηλότερο τίμημα. Ο χώρος όμως που παρέχει στέγαση έχει φιλοξενήσει, όπως ακούστηκαν τα νούμερα, πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό εκθετών. Περίπου, εκθετών. Και αυτή είναι η δυνατότητα. Αυτή είναι η δυνατότητα. Αυτή είναι η δυνατότητα. Τώρα βεβαίως αν περιορίσει κανείς τους διαδρόμους και αυτά μπορεί να... Ναι. Πάρει άλλες 100-200 τετραγωνικά μέτρα. Για να εξυπηρετήσουμε και την παρουσία και του συνδέσμου βιομηχανίων, βιοτεχνίων και των δύο επιμελητηρίων, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα είναι ο τρόπος έκθεσης των επιμελητηρίων και του συνδέσμου. Δεν ξέρω εσείς, κύριε Βουγιουκλή, τι σχεδιάζετε. Τι εννοείτε πώς είναι ο τρόπος έκθεσης τώρα για, τα επιμελητήρια. Για το 98 μιλάτε. Ναι, για αυτή την έκθεση, ναι. Για αυτή την έκθεση εμείς σαν σύνδεσμος, όπως σας είπα προηγουμένως, θα συμμετέχουμε μόνο με μια παρουσίαση του επιχειρηματικού οδηγού. Θα έχετε όμως έναν χώρο. Θα δούμε ακόμη, εκεί. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη. Διότι αν δεν έχετε χώρο, μπορεί να φιλοξενηθούμε από άλλους χώρους. Περισσότερο είναι να μπορέσει να μοιραστεί ο επιχειρηματικός οδηγός. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θα θεωρηθεί έτσι ότι υποτιμάτε την έκθεση αν δεν έχετε. Όχι καθόλου. Πέρσι είχαμε πάρει περίπτερο. Πέρσι είχαμε πάρει περίπτερο. Δεν είναι υποτιμάτε. Επειδή μιλάμε συνεχώς για προβολή, γι' αυτό το. Κοιτάξτε, σας είπα, πέρσι είχαμε πάρει. Και επειδή εμείς είδαμε ότι η περσινή μας συμμετοχή δεν είχε κανένα όφελος στις επιχειρήσεις, δηλαδή αυτό που κάναμε δεν ωφέλησε στη συγκεντρωτική συμμετοχή. Και βλέπαμε ότι υπάρχει μια φθήνουσα ανάπτυξη όσον αφορά τους επισκέπτες. Αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν είναι θέμα ποιοι εκθέτες είναι, πόσοι εκθέτες είναι. Είναι ποιοι ήρθανε και τι ήρθανε. Από αυτούς που ήρθανε λοιπόν, αυτό μας ενδιέφερε και είδαμε ότι βασικά σε αυτή τη φάση, μέχρι που να ιδρυθεί αυτή ο άλλος φορέας, ο οποίος βασικά θα αλλάξει τη δομή και την οτροπία όλης της έκθεσης, είπαμε ότι σε αυτή τη χρονιά θα διαθέσουμε το δυναμικό μας και την προβολή μας μέσω του οδηγού, τον οποίο έχουμε έτοιμο και θα παρουσιάσουμε τότε. Μάλιστα.
Εσείς, κύριε Λιούρτα, τα 150 τετραγωνικά, πώς σκέπτεστε να τα αξιοποιήσετε ως επιμελητήριο? Η αρχική μας σκέψη ήταν να στηρίξουμε το θεσμό. Γιατί υπήρχαν κάποιες υπόνοιες και κάποια τηλέφωνα που λέγανε ότι δεν θα γεμίσει η έκθεση. Γι' αυτό είπαμε θα στηρίξουμε το θεσμό. Γι' αυτό πήραμε και τα 150 τετραγωνικά. Πρώτο. Δεύτερο, εμείς θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε όσο πιο πολλές επιχειρήσεις μπορέσουμε του επιμελητηρίου μας, τους ώστε να προβληθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, εάν θα είναι πολλοί που το εύχομαι και ο σκοπός μου απόψε αυτός είναι εδώ πέρα, να παρακαλέσω να πάρουν μέρος, να γεμίσουμε, να μην πάμε δηλαδή και είναι 5 άτομα, γιατί τότε πάμε αλλού, θα έχουμε άλλα προβλήματα. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να πάρουν μέρος, να μπορέσουμε να καλύψουμε το χώρο και πιστεύω ότι μόνο καλό θα βγει από εκεί. Μάλιστα, έτσι το βλέπετε εσείς. Έχουμε, με βλέπετε ότι παλεύουμε το ακουστικό. Έχουμε μία επιθυμία ενός συμπολίτη μας να παρέμβει, όπως με πληροφόρησε ο Γιωργάκης, ο Δάφνης, είναι ο κύριος Φαρασόπουλος. Είμαστε έτοιμοι, Γιώργο? Είμαστε έτοιμοι? Σε λίγο. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς πώς θα κάνετε την δική σας παρουσία ως εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο? Θα μπορούσε να αποφύγει λέγοντας το κρατούμε για έκπληξη. Όχι, πρέπει να γίνει γνωστό. Τις εκθέσεις πιάσει και η έκπληξη στο μέσα. Ναι, μπορείτε να φυλάξετε κάτι το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε. Εν πάση περιπτώσει έτσι. Ναι. Χαριτολογώντας το λέτε. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι εμείς στο περίπτερο του επιμελητηρίου θα εκθέσουμε όχι μονάχα έντυπο υλικό, τα προϊόντα που θα προβάλλονται, τα προϊόντα των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν, αλλά συγχρόνως θα κάνουμε και μια γενικότερη παρουσίαση της βιομηχανικής περιοχής, κάποιων επιχειρήσεων ακόμη μέσα στην λειτουργία τους, στην διαδικασία την παραγωγική κτλ. Έτσι κάπου είναι οι σκέψεις μας. Έχει αναλάβει μια επιτροπή, πενταμελής, επταμελής νομίζω, και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Συνεργάζεται, θα συνεργαστεί, αν δεν συνεργάστηκε ακόμα, γιατί τελευταία δεν έχω επαφή. Πριν από καμιά 15 μέρες είχαμε συναντηθεί. Νομίζω κάποιος αρχιτέκτονος, ο οποίος θα δώσει και εκείνος τη δική του την άποψη. Και κάπου εκεί θα προβάλλουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Φαρασόπουλο. Κύριε Νίκο. Ναι. Ουτσί. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρασόπουλο. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εγώ έχω για το θέμα το συγκεκριμένο την αγωνία και γι' αυτό πήρα να κάνω μια παρέμβαση. Επίσης, και τους συνομιλητάς σας, οι οποίοι με αγωνία κι αυτοί μιλάνε για την έκθεση Θράκης, όπως όλος ο επιχειρηματικός κόσμος. Ήθελα όμως να κάνω μια παρέμβαση και συγγνώμη βέβαια αν διαταράσω την... Είμαστε ακριβώς στον επίλογο, επομένως δεν χαλάσατε την ροή της συζήτησης. Ωραία, ωραία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα σήμερα δεν λειτουργούν γενικές εκθέσεις. Συνεπώς, εάν μία έκθεση θα έχει επιτυχία ή δεν θα έχει επιτυχία... Πρέπει να είναι κλαδική. Δεν είναι θέμα μόνον προβολής. Όλα τα κανάλια να μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν αλλάζει η επιτυχία ή η μη επιτυχία της έκθεσης σήμερα. Εκείνο που θα μπορούσε να φέρει την επιτυχία είναι αν στα διαμερίσματα της χώρας μας, στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας μας, από την πολιτεία θα μπορούσαν να καθιερωθούν κλαδικές εκθέσεις. Κλαδικές, ναι, αντελήφθηκα το πνεύμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια διακοπή. Το ήδη το συζητήσαμε και από τους συνομιλητές. Ακούστηκε και αυτή η άποψη. Βέβαια, δεν επεκτείναμε λίγο το θέμα περισσότερο. Εκείνο που ενδιαφέρει το κάθε εκθέτη, τον κάθε ενδιαφερόμενο, δεν είναι, θέλει να κάνει εμπορικές πράξεις. Σε καμία γενική έκθεση εμπορικές πράξεις δεν μπορούν να γίνουν. Δυστυχώς αυτό απέδειξε, αν ήταν
είχαν αποτέλεσμα οι γενικές εκθέσεις, έστω σε μια χώρα της Ευρώπης θα είχαμε μια γενική έκθεση. Ένα άλλο θέμα όσον αφορά για την ξενοδοχειακή υποδομή που θέλω να πω. Μια πόλη της Γερμανίας όπως είναι το Ντόρτμουντ, που γίνεται όπως είναι η Κολονία ή η Φραγκφούρτη, ξέρετε ότι ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις εκθέσεις είναι τον αριθμό πάνω από 400.000 εκθέτε σε κάθε πόλη που ανέφερα, στις εκθέσεις τις κλαδικές. Εκεί ο περισσότερος κόσμος επίσης δεν διαμένει σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα ή στην ξενοδοχειακή υποδομή. Έχουν άλλη νοοτροπία. Ο περισσότερος κόσμος διευθετεύεται στα σπίτια, οποία είναι οργανωμένα. Ναι, ο Έλληνας όμως θέλει να βολευτεί ικανοποιητικά. Κοιτάξτε, από την εμπειρία που έχω, πολύ πιο άνετα πολλές φορές βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο παρά σε ένα ξενοδοχείο. Αυτές τις δύο απόψεις θέλατε να καταθέσετε. Αυτές τις δύο απόψεις ήθελα να καταθέσω. Ναι. Και βεβαίως η αγωνία μου είναι και η δική μου για το θέμα της έκθεσης Θράκης, όπως και των συνομιλητών μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Το θέμα των κλαδικών εκθέσεων κατά κάποιο τρόπο το θίξαμε. Είναι μια υπόθεση που θέλει βέβαια περισσότερη συζήτηση. Δεν είναι του παρόντος. Τώρα σε ό,τι αφορά την νοοτροπία των άλλων ανθρώπων για να εδρεωθεί και στη δική μας συνείδηση, είναι μια υπόθεση πολύπλοκη. Πράγματι έχουν μάθει να μένουν και με διαφορετικό τρόπο, πολλές φορές και πολλά χιλιόμετρα να κάνουν. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι καλοπερασάκηδες, έτσι, με αυτό τον λαϊκό όρο, αν συμφωνείτε να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη και αναπτύξατε τις θέσεις. Ελπίζω οι άνθρωποι που αποτελούν τα μέλη των επιμελητηρίων, καθώς επίσης και του συνδέσμου, να σας ακούσουν, να εισακουστούν οι παρακλήσεις και οι παρενέσεις σας και να γεμίσει ο χώρος εκείνος της έκθεσης και να μην σας χωρέσει. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή σημερινή που είχε ως θέμα Θράκη 98, δηλαδή την εμπορική έκθεση που κάνουμε. Λίγο έλειψα να την πω που ανοίγει, με παρέσυρε ο κύριος Παπαδημητρίου, έτσι όπως την είπε. Θέλουμε να είναι μια εμπορική έκθεση η οποία να έχει τουλάχιστον για φέτος ένα κύρος, να έχει και μια κίνηση τέτοια που να είναι αντάξια μιας Κομωτινής, που όπως και να το κάνουμε αποτελεί την έδρα της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την εκπομπή όπως ξέρετε θα την δείτε αύριο σε επανάληψη στις 3:30. Καλή σας νύχτα.